Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Chartered, The Golden Age. Πάνω λέει Kickstarter Edition. Οπότε, ναι. Okay. Να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει σχεδιαστεί στην Ολλανδία, όπως λέει και το κουτί πάνω. Έχει να κάνει με την Ολλανδία, τη Μεσαιωνική Ολλανδία. Στο σχεδιαστικό τιμόνι βλέπουμε τον Kramer, τον Wolfgang Kramer που ξεχωρίζει ήδη. Τον άλλο σχεδιαστή δεν τον θυμάμαι, ίσως μπορεί να έχει παίξει κάποιο παιχνίδι, αλλά δεν μου λέει κάτι όνομα. Ο Arnold Van Beensbergen, μάλλον από το ολλανδικό όνομα πρέπει να είναι και καινούριο, δεν μου λέει κάτι. Αλλά σίγουρα μου λέει κάτι το όνομα του Wolfgang Kramer. Και επειδή είχα παρακολουθήσει και το παιχνίδι στην καμπάνια του Kickstarter, είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζει από 2-6 παίχτες, 60 με 90 λεπτά. Έχει μετοχές, έχει εντυπωσιακό interaction με τους παίχτες, έχει 3D τριδιάστατα κτίρια, ωραία παραγωγή. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Μην κάνει και αυτό αρκετά βαρύ. Και το ότι παίζει και μέχρι 6 είναι επίσης πολύ καλή ευελιξία. Γενικά βλέπετε ότι οι εταιρείες τώρα προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό με τριζιάστατα παιχνίδια, με τη χρήση έντονων, καλά και παλιά είχαν πλαστικά components, αλλά τώρα μιλάμε πλέον το 3D printing έχει μπει πάρα πολύ στη βιομηχανία, οπότε το χρησιμοποιούν κατά κόρας. Λοιπόν, το φυλάδι οδηγιών. Ξεκινάμε κατευθείαν με τη σειρά, τα περιεχόμενα νομίζω είναι κάπου εδώ, ναι. Game setup είναι εδώ, πως στείλουμε το παιχνίδι. Ξεκινάμε με το turn, το παίχτη, πως παίζει. Εδώ είναι το παιχνίδι στημένο για να δείχνει μια εικόνα, παραδείγματα. Εδώ φαίνεται τα κτίρια. Έχουν κάποια στίκες που πρέπει να μπουν πάνω στο πλάι για να ξεχωρίζει ότι αυτό είναι κόφι για παράδειγμα. Εδώ πως λειτουργούν οι μετοχές, το stock part, τα event cards και το τέλος του παιχνιδιού. Όπως βλέπετε το παιχνίδι είναι μικρό το φυλάδι οδηγιών, οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί και μου αρέσουν τα παιχνίδια τα οποία βάζουν εμπόλικο gameplay σε 4 σελίδες. Εδώ είναι απλά άλλη γλώσσα, το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι ένα από τα επίσης στοιχεία που με τράβηξε, το ότι είχε πάρα πολύ απλούς κανόνες και το complexity του δεν είναι δύσκολο, παρ' όλα αυτά έχει πολύ εντυπωσιακό ενδιαφέρον gameplay. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το ταμπλό, το οποίο είναι από λεπτό χαρτί, παρόλο που είναι Kickstarter έκδοση, okay, παρόλα αυτά, τα νούμερα είναι ξεκάθαρα και οι διάφορες θέσεις φαίνονται εύκολα. Το επόμενο που θα δούμε είναι το κεντρικό ταμπλό, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, δεν φαίνονταν πόσο μεγάλο είναι από το... Δεν φαίνονταν πόσο μεγάλο είναι στο... φωτογραφίες στο διαδίκτυο και θέλω να καταλήξω και να πούμε και κάτι ωραίο από τη μία πλευρά, όπως βλέπετε θα κάνω λίγο zoom out το πλάνο για να φανεί καλύτερα, από τη μία πλευρά είναι τα κανάλια εδώ στο Άμστερνταμ, είναι διάφορες θέσεις στις οποίες θα κτίσουμε κτίρια γύρω γύρω σε όλα αυτά, κεντρική αγορά εδώ, δεύτερο κανάλι, ένα κτίριο εδώ, πλακόστρωτη, είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορεί να μην φαίνεται αλλά αν παρακτηρήσει κανείς έχει πάρα πολύ ωραία δομή και θυμίζει μια κάτωψη μιας περιοχής του Άμστερνταμ, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που είναι όμορφο είναι ότι αν το γυρίσει από την πίσω πλευρά, θα το δείξουμε τώρα πάλι, υπάρχει διαφορετικός χάρτης, υπάρχει το καράβι πάνω το οποίο είναι εποχής και είναι πάρα πολύ όμορφο, διαφορετικός μικρότερος χάρτης, εδώ βλέπω το 3 για να δω αν είναι. Όχι, δεν ξέρω αν κάποιος έχει να κάνει με αριθμό παικτών. Σίγουρα πάντως εδώ έχει τη θέση για τις κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αλλά όπως και να έχει, εδώ επειδή έχει και το καράβι, είναι πιο εντυπωσιακή αυτή η πλευρά. Οπότε ανεξάρτητα με αριθμό παικτών θα προτιμήσω να το παίξω πρώτη φορά από εδώ. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο στο μάτι. Ωραία. Ας το αφήσουμε κάτω. Εδώ. Και πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα. Είναι αρκετά μεγάλο το ταμπλό όπως βλέπετε, σαν μέγεθος. Λοιπόν, έχουμε 3 punch board τα οποία έχουν denominations από χρήματα, προφανώς το παιχνίδι έχει να κάνει με μετοχές, θα έχει πολύ παρεδώσε,
πολύ καλή χρήση, επιλογή του cardstock, cardboard για χρήματα και όχι paper money, ευτυχώς. Καλά, όχι ότι θα μέναμε να χρησιμοποιήσουμε τα paper money, θα τα πετάγαμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο, αλλά τίνουν σε παιχνίδια μετοχές να χρησιμοποιούν paper money, το οποίο είναι πολύ ξεπερασμένο component, όπως και να έχει. Εδώ είναι τα υλικά, βλέπουμε ότι έχουμε side, διαμάς, είναι μάλλον Ολλανδικά, silver, coffee και gout. Αυτά εδώ. Τα λεφτά πηγαίνουν 500, 1000, 100, 10, 50, έχει διάφορα denominations. Και είναι τρία punchboard και άλλα υλικά. Pepper, είναι Ολλανδικά αυτά, οπότε δεν θα πω τη διαδικασία, θα το διαβάσω. Είναι όντως τα διαφορετικά εμπορεύματα τα οποία παίζουμε. Τρία punchboard λοιπόν με χρήματα, βόλικα χρήματα. Και το καλό είναι ότι είναι απολύνεν φίνις χαρτόνι, πάρα πολύ χοντρό, πολύ καλή ποιότητα. Οπότε τα λεφτά σας θα είναι πολύ καλά. Τέλεια. Μερικά σακουλάκια. Ένα από εκεί. Αυτά πρέπει να είναι για τους παίκτες. Play rate, ναι. Τα οποία δείχνουν, για να μην μπερδεύει κάποιος από το ταμπλό, δείχνουν τη διευθέτηση του χάρτη από τη μία πλευρά. Εδώ είναι 2 ή 4, αν δεν βλέπω. Αν βλέπω καλά ή όχι. Όχι, είναι τα λεφτά που παίρνει ο πρώτος και ο δεύτερος. Ναι. Και από εδώ είναι η πίσω πλευρά. Τον μικρό χάρτη φαίνεται το sketch που είδαμε πριν στο ταμπλό. Και υπάρχουν 6, φαντάζομαι, ένα για κάθε παίχτη. Είναι ο κίτρινος, ο μαύρος, ο λευκός, ο μπλε, ο πράσινος και ο κόκκινος. Να τα αυτοκόλλητα που σας είπα, θα μπουν στο πλάι σε κάποια κτίρια, όχι στο πλάι, γύρω-γύρω. Οπότε είναι στα κεντρικά κτίρια που έχουν τα υλικά αυτά που παίζουν στο παιχνίδι, θα μπουν αυτά τα αυτοκόλλητα. Δύο deck με τράπουλες. Και αυτό το βαρύ, βαρύ πραγματικά κουτί, το οποίο ας κάνουμε να ζούμε να το ανοίξουμε, έχει μέσα τα μίνις από τα κτίρια, τα οποία κτίρια θα πάνε και θα μπουν στις διάφορες περιοχές, έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, τα κτίρια μπορεί να φαίνεται λίγο generic και βαρετά, αλλά αν δει κανείς φωτογραφίες στο διαδίκτυο θα καταλάβει το εξής, ότι επειδή στακάρουν το ένα πάνω από το άλλο, όπως το Torres για παράδειγμα, καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα, θυμίζουν Ολλανδικά κτίρια, τόσο οι προσώψεις τους, όσο οι στέγες, οι οροφές, τα κεραμίδια, οι καμινάδες, τα παράθυρα, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, τι γίνεται, αυτά εδώ μπαίνουν εδώ, γύρω-γύρω, όλα είναι ίδια, έτσι, όλα τα κτίρια είναι ίδια, δεν έχει διαφορά. Αυτό όμως που το διαφοροποιεί είναι το ύψος, γιατί ανάλογα, όχι δεν είναι, ναι είναι όλα ίδια, έχουν ίδιο μήκος όλα, απλά είναι διαφορετικά το ένα δίπλα στο άλλο. Λοιπόν, όταν αυτό μπει, στο βάλω μάλλον εδώ για να φανεί καλύτερα, ένα διόροφο δίπλα σε ένα μονόροφο, δίπλα σε ένα τριόροφο, το τελικό αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό, όπως βλέπετε. Τι εννοώ, ότι γύρω γύρω από εδώ θα αρχίσουν να μπαίνουν διάφορα κτίρια με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ακολουθώντας κανόνες του παιχνιδιού ουσιαστικά. Αλλά όταν θα αρχίσουν να γίνονται οι κατασκευές με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διαφοροποιούνται τα ύψη δίπλα στα κτίρια, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ όμορφο και θα δίνει την αίσθηση πραγματικά μιας πόλης η οποία έχει αρχίσει να χτίζεται, επεκτείνεται και πάει λέγοντας. Μεγαλώνει και θα βγάλει πάρα πολύ το αίσθημα του το 3D aspect του παιχνιδιού. Θα κάνω λίγο ένα zoom εδώ για να φανεί. Είναι λίγο από πάνω το πλάνο, αλλά βλέπετε ότι αν είναι ένα ή αν είναι δύο, τα καρισμένα, έτσι κάνουν κλικ πάρα πολύ εύκολα το ένα δίπλα στο άλλο, ή αν είναι τρία, έχει τελείως διαφορετική παρουσία πάνω στο τραπέζι. Κάτω. Να κάνει zoom κάμερα λίγο, να κάνει λίγο zoom. Μάλλον να κάνει zoom out. Μάλιστα. Να το, λοιπόν, εδώ τριπλό, διπλό, μονό, όλα αυτά
σηκώνονται πάνω και δίνουν μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο, παιχνίδι, στις θέσεις που είναι αριθμημένες. Αυτό είναι τα περιεχόμενα του, Chartered. Να πούμε μόνο ότι έχουν και υπάρχουν και δύο deck μέσα, καρτών. Ας ανοίξουμε να δούμε και τις κάρτες. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή χρήση του building block για τα κτίρια, γιατί έχουν δώσει το χαρακτήρα της Ολλανδίας, το έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οι κάρτες είναι Lean and Finish και εκεί τους αξίζουν χαρακτήρια. Πάρα πολύ καλή παραγωγή. Στο ένα deck εδώ είναι αριθμένα... Ναι, τέλεια. Είναι αριθμένα τα κτίρια. Δηλαδή μιλάμε για το Space 1, το Space 2, 3, 4, 5, βλέπετε 8, μεγαλώνουν και λίγο οι εικονογραφήσεις, περισσότερο μεγάλα κτίρια εννοώ, 20, 29. Έχει να κάνει με τα νούμερα που είναι τυπωμένα πάνω στα τετράγωνα, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα οικόπεδα τέλος πάντων. Εντάξει, εδώ έχει B9, είναι λίγο διαφορετικό το deck. Και μετά πηγαίνουμε σε αυτές εδώ τις κάρτες, οι οποίες ξεκινάνε από εδώ και έχουμε και επιπλέον εδώ, στο δεύτερο deck, και αυτές οι κάρτες έχουν να κάνουν με το να σου επιτρέψουν να ανεβάσεις το level, το επίπεδο του κατασκευάσματος. 2, να το πας δεύτερο όροφο, να το πας τρίτο όροφο, έτσι, και ούτω καθεξής. Αυτά νομίζω πρέπει να είναι των παικτών, αν δεν κάνω λάθος. Για να κολλάω. Πέμπτο, μέχρι πέμπτο όροφο μπορεί να πάει. Οπότε πέμπτος όροφος σημαίνει θα μπει άλλο, θα μπουν άλλα δύο εδώ. Κάθε διαφορά τώρα που κάνει αυτό με αυτό, έτσι, είναι εντυπωσιακό. Και τέλος εδώ υπάρχουν επιπλέον κάρτες. Τα υλικά, ασίμι, χρυσός, καφές, καφέ. Εντάξει, υποθέτω, μπαχαρικά και πάλι λέγοντας διαμάντια. Υπάρχει και το χρώμα πάνω. Να πούμε εδώ ότι κάποια από τα κτίρια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν... Ναι, είναι αυτά εδώ. Έχουν στη μέση, μάλιστα, τέλεια. Έχουν στη μέση μία τρυπούλα, γιατί μπορούν και μπαίνουν διαφορετικές σημαίες που έχουν να κάνουν με τα εμπορικά κέντρα αυτών των κτηρίων. Οπότε κοιτάξτε, μπαίνει αυτό έτσι εδώ, για αυτή την οποία εδώ. Και όλοι μαζί στέκεται εδώ. Και ανάλογα με το κτίριο, βάζει διαφορετική σημεία πάνω. Οι σημαίες είναι απλά για να δείξουν τα εμπορικά κτίρια αυτών των υλικών, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Πολύ καλή παραγωγή, πολύ καλή η ευελιξία το 2-6, πολύ καλά τα κτίρια, πολύ καλό το 3D presence του παιχνιδιού και τα aesthetics, το stock market με την εύκολη χρήση των μετοχών προσιτό σε όλους, το complex παιχνιδιού είναι γύρω στα 2,5 στα 5, οπότε δεν είναι δύσκολο παιχνίδι, στον καθένα μπορεί να το δείξετε. Και να έχετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι και ποιοτικό, η παραγωγή του να είναι άρτια και να βάζει τους άλλους πιο εύκολα στο τραπέζι, να τους τραβάει λόγω των περιεχομένων που έχουν χρησιμοποιήσει και τα οποία είναι αρκετά όμορφα και εντυπωσιακά. Αυτό είναι το Chartered, The Golden Age.